Καλημέρα σας, είμαι η Ελένη, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Μαγειρικής. Σήμερα να κάνω πανακότα, βανίλιας και φράουλας. Και πάμε στα υλικά. Θα χρειαστούμε 150 γραμμάριο γάλα, 150 γραμμάριο κρέμα γάλακτας, 50 γραμμάριο ζάχαρη, 30 γραμμάριο νερό, 4 γραμμάριο ζελατίνη και λίγο βανιλίνη. Για τη μείγμα φράουλας θα χρειαστούμε 200 γραμμάριο φράουλα φρέσκα ή καταψυγμένο, 150 ml γάλα, 150 ml κρέμα γάλακτας, 70 γραμμάριο ζάχαρη, 50 ml νερό και 7 γραμμάριο ζελατίνη. Στο ζελατίνη προσθέτω νερό και αφήνω να φουσκώσει. Στη κατσαρόλα βάζω γάλα, κρέμα γάλακτας, ζάχαρη και τη βανίλη. Τα παθητώ την κατσαρόλα στη φωτιά και ζεσταίνω χωρίς να βράσει όμως. Μόλις φανεί η πρώτη πουλπουλίφρα, βάζω από τη φωτιά και αφήνω για 5 λεπτά περίπου να πέσει η θερμοκρασία. Αμέσως μετά προσθέτω φουσκωμένη ζελατίνη και ανακατεύω πολύ καλά. Ετοιμάζουμε ποτήρι για να βάλουμε πρώτη στρώση της πανακότας. Κάτω από το ποτήρι τα παφετώ ένα μπολ. Αυτό το μπολ κρατάει ποτήρι για να μην πέσει. Με αυτόν τον τρόπο όπως σας δείχνω. Τη μείγμα από την κατσαρόλα αδειάζω σε μια κανάτα που έχει μύτη και μοιράζω στα ποτήρια που έχουμε ετοιμάσει. Και το αφήνω για μία μισή ώρα περίπου στο ψυγείο για να πηχτώσει και να παγώσει. Περίπου για 20 λεπτά πριν περάσει μία μισή ώρα, κάνω δεύτερη στρώση από το φράουλα. Με ίδιο τρόπο φουσκώνω στο νερό ζελατίνη και αφήνω λίγο για να φουσκώσει ζελατίνη. Στη κατσαρόλα προσθέτω φράουλες. Τα φράουλα, αν είναι μεγάλα, πρέπει να κόψουμε κομματάκια. Και προσθέτω ζάχαρη και 1-2 κουταλιές νερό. Ζεσταίνω στη φωτιά, μόλις πάρει βράση, βράζω για 4-5 λεπτά περίπου και σβήνω. Την φράουλα αδειάζω σε μία λικάνη για να κρυώσει πιο γρήγορα και στη κατσαρόλα πάλι προσθέτω γάλα, κρέμα γάλακτας και ζεσταίνουμε χωρίς να βράζουμε. Ύστερα περνάω με το μίξερ. Στο μείγμα γάλα και κρέμα γάλακτας προσθέτω τη μείγμα της φράουλας. Ανακατεύω πολύ καλά και αφήνω για λίγο για να κρυώσει, για να βάλουμε τη ζελατίνη. Σε 3-4 λεπτά προσθέτω τη ζελατίνη. Μπορείτε τη μείγμα φράουλας να στραγγίζετε, να περάσετε στο σίτο, για να μην έχει κανένα κουκούτσι από την φράουλα. Και αφήνω ακόμα για 5-10 λεπτά στο ψυγείο για να κρυώσει και προσθέτουμε τη μείγμα φράουλα στην μείγμα βανίλας. Μου βγήκαν, παιδιά, 4 ποτήρια και τώρα αφήνω στο ψυγείο ακόμη για 2-3 ώρες για να κρυώσει και να πάρει παχύριστη μορφή. Παιδιά, να σας πω την αλήθεια ότι δεν πρόλαβα να δοκιμάσω, αλλά από ό,τι μου είπαν, αυτοί που έφαγαν ήταν πραγματικά πολύ ωραία. Ήταν δρασερό και καλοκαιρινό. Αυτά σήμερα ήθελα να σας δείξω. Όπως πάντα, καλή απόλαυση. Γεια σας!